Αμερικής. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Πρέπει να κλείσουμε το παρελθόν και τα μυρολόγια και να γράψουμε μια νέα σελίδα. Οι διαφορετικές απόψεις δεν λείπουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αψιμαχίες. Εσείς διχάσατε τον κόσμο. Σαν κομματάρχης μιλάτε. Καθόλου κομματάρχης. Εγώ είμαι της Εκκλησίας. Εκκλησία, εκκλησία ενώνει, δεν διχάζει. Εγώ, κύριε, είμαι καθηγητής της Πανεπιστημίου. Μπορείτε να ρωτήσετε τους διοικητές μου. Δεν είναι, κύριε. Αυτό που λες μόνο εσύ. Ο τρόπος που μιλάς εσείς μας εξέγγειλε. Αυτό είπες, υποθέτως είπα. Εσείς μιλάτε περί αγαπάτε αλλήλους. Εσείς μιλάτε περί αγαπάτε αλλήλους. Φροντίζει τον κόσμο με εφορία, με κόλπο που δεν έχει να πάει. Τι λέτε τώρα? Πάρα πολύ πικραμένος, γιατί ακριβώς πρόκειται για μια ετεροβαρή συμφωνία, την οποία μελέτησα χθες και βλέπω ότι δυστυχώς έχουμε πουλήσει την ψυχή μας, που είναι το όνομά μας. Ήδη από το προήμιο έχει αποσιωπηθεί το όνομα Φύρων και σε άλλα άρθρα φαίνεται, ας πούμε, ότι τελικά πρόκειται για μια, όπως λέω, ανίερη συμφωνία. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους Σκοπιανούς και με οποιοδήποτε λαό. Τους σέβομαι ιδιαίτερα, τους Σκοπιανούς, ως Ορθοδόξους, ευγενείς, ευγενικούς ανθρώπους, γιατί γνωρίζομαι καλά με πολλούς από αυτούς. Αλλά όμως δεν μπορώ να πουλήσω το όνομά μου, την ψυχή μου, γιατί η περιοχή αυτή δεν πρόκειται, δεν είναι Μακεδονία. Όλη εκείνη η περιοχή ήταν η Δαρδανία, ήταν η Παιωνία.